Εδώ, μπράβο. Δεν βλέπω και καλά, εντάξει, Νίκη. Λοιπόν, όπα. Είχαμε ένα πρόβλημα πίσω με το background, παιδιά, γι' αυτό. Επανήλθε. Πάμε τώρα να δούμε πού θα περάσει διακοπές ο κύριος Στέφανος Κασελάκης. Τελικά δεν θα πάει στο Μαϊάμι, δεν θα πάει στη Νέα Υόρκη, θα πάει αλλού. Θα σας πούμε πού θα πάει, αλλά κρατηθείτε. Θα σας δείξουμε και πού θα πάει, δεν θα σας πούμε απλώς. Και δεν θα σας δείξουμε την πόλη, θα σας δείξουμε το σπίτι που θα κάνει Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά ο κύριος Κασελάκης. Κρατηθείτε, προσδεθείτε, γιατί θα πάθετε σοκ από τη κλειδί και τον πλούτο. Δεν τα κλέψαν οι άνθρωποι, είναι πετυχημένοι επιχειρηματίες. Έτσι να το ξαναπούμε. Ωστόσο, ο πλούτος, η κλειδί και η πολυτέλεια, εμάς τους κοινούς νητούς, μας ζαλίζει. Κυριολεκτικά, Τάσο. Ο πρόεδρος λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κασελάκης, ετοιμάζει τις βαλίτσες του. Θα φύγει παραμονή Χριστουγέννων αφού του τα ψάλουν πρώτα. Δηλαδή θα ακούσει τα πρώτα κάλαντα. Τα κάλαντα και μετά θα φύγει για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και θα πάει στο Τέξας. Στο Τέξας λοιπόν είναι το σπίτι του αδελφού του Στέλιου. Είχαμε δει τον αδελφό του τον Στέλιο σε εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, πώς τον στήριξε. Είναι 8 χρόνια μεγαλύτερος παντρεμένος με δύο παιδιά. Εκεί είναι το σπίτι του και εκεί θα πάνε. Και στην Άννα Καλλινίκου, η οποία ναι, ναι, και λέμε μετά το υπόλοιπο πρόγραμμα. Άννα μου, πάμε στο υπόλοιπο πρόγραμμα. Εντόπισε το σπίτι του Στέλιου, Κασελάκη. Λοιπόν, Άννα. Είναι το σπίτι αυτό. Καλημέρα, Νούλα. Είναι το σπίτι λοιπόν αυτό, το οποίο είναι ένα σπίτι από ό,τι μάθαμε αξίας, κρατηθείτε, 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Σοκ. Και δέος. Φανταστικό. Είναι ένα σπίτι πολύ ακριβό, σε ένα συγκλονιστικό σημείο, απαράμιλης αισθητικής αρχιτεκτονικής από ό,τι βλέπουμε εδώ. Είναι σαν παλιό, μοντέρνο είναι, αλλά έχει την αισθητική και την αρχιτεκτονική της παλιάς αποικιοκρατικής λογικής, Τάσο. Δηλαδή έτσι ήταν τα σπίτια αυτά. Έλα, Νούλα. Που έβγαιναν στο μπαλκόνι και έδιναν τις εντολές από κάτω. Το βλέπουμε και στις ταινίες. Για λέγε, Άννα. Πρόκειται για το σπίτι του Στέλιου Κασελάκη. Του αδερφού του. Του συμπαθούς αυτού κυρίου που είχαμε γνωρίσει εδώ. Του μεγαλύτερου αδερφού του Στέφανου Κασελάκη. Αγοράστηκε, να σας ενημερώσω, μέσα στο 2023. Καινούργια αγορά. Καλωρίζουν από μέσους ανθρώπους. Μένανε σε μια άλλη περιοχή του Τέξας, πήγανε σε ένα καλύτερο και ακριβότερο σπίτι. Πάνε καλά οι δουλειές, φαίνεται. Πάνε καλά οι δουλειές. Πόσα άτομα μένουν σε αυτό το σπίτι, είναι τεράστιο. Μένουν 4 άτομα, νομίζω, ναι, με τη σύζυγό του. Μπορείς, άμα θες το σπίτι αυτό, τα 4 άτομα να μην συναντηθείς ποτέ. Να δίνεις, ας πούμε, να πεις παιδιά, θα συναντηθούμε τα Χριστούγεννα. Και μέχρι τα Χριστούγεννα να μην δει κανένα. Πόσα υπνοδωμάτια έχει, Άννα, το σπίτι? Έχει 5 υπνοδωμάτια. Και είναι συνολικά 870 τετραγωνικά μέτρα. Και φαντάζομαι και η γειτονιά πρέπει να, να στέκεται καλά οικονομικά. Δεν τη βλέπω για φτωχό γειτονιά δηλαδή. Όχι, δεν θα βάζαμε το τραγούδι του Πιθικότσι «Βρέχει στη φτωχό γειτονιά». Α, αυτό είναι μέσα η κουζίνα. Είναι μέσα, είναι πολύ μέσα ωραία το σπίτι. Η κουζίνα. Όπω παιδιά. Μπράβο του. Μπράβο, παιδιά, να τα χαίρονται. Εγώ δεν του ζηλεύω του ανθρώπου αυτού που έχουν πετύχει οι άνθρωποι. Κοιτάξτε τώρα σπίτι. 5 υπνοδωμάτια, 6 μπάνια και 3 βεσέ διαβάζω. Εντάξει. Και τυχογραφίε. Όπω ρε, Τάσο. Λε και παίρνει την καπέλα στην κουζίνα. Αυτό είναι το ΣΥΡΙΖΑ. Παιδιά, κοιτάξτε τα πατώματα. Είναι, κοιτάξτε πώ μπαίνει το μάρμαρο, το ασπρόμαυρο μάρμαρο με το ξύλο. Κοιτάξτε το τζάκι. Τα ταβάνια, τα φώτα. Τα πετσαρίες, η σκάλα εδώ, μιλάμε τα ωραιότερα σπίτια από ό,τι φωτογράφηση περιοδικού είναι, λες, και είναι η φωτογραφία. Η κουζίνα είναι μαγική. Είναι δηλαδή πραγματικά σαν να είναι από κινηματογραφική ταινία του Χόλιγουτ. Μπράβο, ρε Άννα. Να το χαίρεσαι κι εσύ. Που το βρήκες. Και εσύ που το βρήκες, Άννα. Και εσύ να το χαίρεσαι. Άρα εκεί, Άννα, θα μαζευτούν τώρα για τις Έλα, τώρα το γραφείο εδώ. Θα μαζευτεί όλη η οικογένεια, φαντάζομαι. Δηλαδή μπορεί να κάνει και ένα Skype από εδώ, Στέφανο, στα Χριστούγεννα. Θα δούμε κανένα story, δεν μπορεί. Παιδιά, εδώ θέλω το. Βλέπουμε διαφορετική θεματική σε κάτι δωμάτιο. Εδώ πρέπει να κάνει ένα Skype στο γραφείο, ο Στέφανο. Έχει μπάλα πάντω στο γραφείο. Εδώ, παιδιά, εδώ θέλω το. Στέφανε, καλημέρα. Σίγουρα. Ζηλεύω πραγματικά που περάσει. Το μήνυμα των Χριστουγέννων από εκεί πρέπει. Το μήνυμα των Χριστουγέννων πρέπει από εκεί, ειλικρινά, από αυτό το δωμάτιο. Ναι. Τι γραφιάρα είναι αυτή, τι ξύλα είναι αυτά. Άντε να το ξεσκονίσει. Μασίφ. Φαντάζομαι θα έχουν, δεν τα ξεσκονίζει. Έχει δίκιο, Άρη. Κάθε δωμάτιο θα μπορούσε να λείπει. Άρη, έχει δίκιο. Κάθε δωμάτιο έχει διαφορετικό. Τα πλυντήρια, κοιτάξτε, παιδιά, τα πλυντήρια είναι δεξιά. Ναι. Τι ωραία πλυντήρια, μεγάλα. Κοίτα σαν την οράση. Γιώργο. Πω. Άννα, σε ευχαριστούμε. Μπράβο, ρε Άννα. Μα εντυπωσίασε. Λοιπόν, να πούμε καλά, ότι στις γιορτές αυτό. Κοιτάξτε πού θα κοιμηθεί τώρα ο Στέφανος. Α, είναι κοίτα, πέντε είναι η σοφίτα, πρέπει να είναι η σοφίτα εκεί πάνω να κρίνουμε. Ναι, είναι για τα παιδιά, για τα παιδιά είναι, Γιώργο. Δεν πρέπει να είναι το master bedroom. Παιδιά, η Φάρλι είναι το πιο τυχερό σκυλί. Θα κάνει Χριστούγεννα σε αυτό το σπίτι, Φάρλι. Κοιτάξτε να δείτε εδώ.
Πολύ ωραίο σπίτι. Και είναι και αυτό που λέει η Άρια. Κάθε δωμάτιο έχει διαφορετικό στυλ. Τα παντρεύει όλα. Κάθε δωμάτιο και καημό. Κάθε καημό και δάκρυ. Για εμά του υπόλοιπου εδώ που δεν τα έχουμε. Ούτε σε φωτογραφία. Ούτε θα δούμε τέτοιο σπίτι. Είναι πιο ωραίο. Σε παλάτια πα, τέτοια χλειδί και. Κοιτάξτε το μπάνιο, το ανοιχτό. Κοίτα που θα κάνει μπάνιο. Η μπανιέρα. Η μπανιέρα, ναι. Δεν πιτσιλάει έξω. Εντάξει, πιτσιλάει εκεί, έξω, γεμίζει αλλά... νερά το μπάνιο. Δεν πειράζει, ρε Τάσο, θα υπάρχουν κάποιοι που θα σκοπίζουν. Αυτό είναι προφανώς, θα υπάρχει και το ανάλογο προσωπικό. Χαμάμ είναι εδώ, τι είναι. Εδώ τα μπερδέψαν τα πλακάκια. Όχι, είναι το σχέδιο. Χαμάμ νομίζω είναι εδώ. Κοίτα εδώ. Πω, δίπλα το παράθυρο, κάνεις μπανιά, μπράβο, δηλαδή, ρε Στέφανε, η καρδαρόμπα, η καρδαρόμπα. Δωμάτιο του Λάμπα. Ειλικρινά, α, δηλαδή, χρηματοκιβώτιο, Γιώργο, χρηματοκιβώτιο. Τι να το κάνω, έχουν λεφτά. Παιδιά, ειλικρινά τώρα, δεν έχω καταλάβει, εγώ δεν έχω πιστεί γιατί ο άνθρωπος αυτός εγκατέλειψε εδώ αυτή τη ζωή, ειλικρινά, δηλαδή, μα την Παναγία. Και κάνει δηλαδή, και παλεύει με τα τέρα. Εδώ, μας άλλη το κάμαρα. Εδώ κοίτα πάνω, το αερόστατο από πάνω. Λοιπόν, ειλικρινά, παιδιά, δεν έχω καταλάβει. Γιατί έρχονται οι φωτογραφίες, είναι σαν μαχαιριές. Oh, oh. Βάλτε και τον Μπέρι. Το χρήμα πολύ εμίσησαν, τη δόξα του. Βαγγέλη μου, τι πράγματα. Είναι κάθε φωτογραφία είναι και μαχαιριά. Είναι Αμερικανό kids. Μέχρι δεν πάει άλλο. Δηλαδή νομίζω ότι πιο kids, αν βάλει κάποιον. Αν το χαρίζανε σε ένα μητό, μην έμενε εσύ που είναι kids. Πολλά, Βαγγέλη μου. Όχι, όχι, παιδιά. Είναι όλο το πράγμα. Οι συνδυασμοί που λέγατε προηγουμένω, το ασπρόμαυρο το πλακάκι με το κάτω. Είσαι άδικο. Εγώ έπεσε άρα. Ουρανός, όχι, αλήθεια σας λέω. Και επειδή έχω μια σχέση με το επάγγελμα το σχετικό. Εγώ το θεωρώ αισθητικά άψογα. Κοίτα, ένα σπίτι, βρε Ευαγγέλη μου, είναι και η περιοχή που το κάνεις. Η αισθητική της περιοχής της συγκεκριμένης είναι όλα τα σπίτια γύρω-γύρω. Έχουν αυτό το αποικιοκρατικό. Ότι είναι αμερικανοκίτς, προφανώς έχει σχέση με... Κοιτάξτε τώρα αυτά όλα. Δεν σου αρέσει αυτό, επειδή έχεις σπουδάσει αρχιτεκτονική. Όχι, αλήθεια δηλαδή, κοιτάξτε όλο το πράγμα είναι τόσο υπερβολικό, τόσα μαζεμένα πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται. Μαξιμαλισμός λέγεται αυτό, Ευαγγέλη μου. Υπάρχει ο μαξιμαλισμός. Πας στη Νέα Υόρκη και βλέπεις αρολοξίες τεστερά, δεν τα βλέπεις στην Ευρώπη αυτά. Υπάρχει επειδή είναι αχανές το... όλο το περιβάλλον εκεί αχανές. Υπάρχει ένας μαξιμαλισμός στα κτίρια δεν έχει καμία σχέση με το μαξιμαλισμό στη διακόσμηση. Η διακόσμηση από τις, κοιτάξτε τώρα εδώ τις, τις κουρτίνες, τι? Κοιτάξτε πριν τον ουρανό τον πολύχρωμο, ναι, όλα ναι, ναι, είναι πραγματικά η και επιτομή το τραπεζάκι της κουζίνας. Είναι kitsch. Εγώ ειλικρινά ένα πράγμα δεν καταλαβαίνω γιατί ο Στέφανος πραγματικά εγκατέλειψε αυτή τη ζωή. Μα την Παναγία δεν έχω καταλάβει γιατί εγκατέλειψε αυτή τη ζωή και ήρθε εδώ τώρα να σώσει το ΣΥΡΙΖΑ και την Ελλάδα. Ειλικρινά. Που τελικά ούτε το ΣΥΡΙΖΑ σώσει και δεν ξέρω αν θα σώσει και την Ελλάδα. Αλλά... ούτε τον εαυτό του δεν ξέρω. Ναι, τον εαυτό του τον έχει κάνει χειρότερα. Δηλαδή το επίπεδο ζωής που έχει εδώ είναι πολύ χειρότερο από αυτό που είχε εκεί πάνω. Το θέμα πάντως που πάντα μπαίνει είναι επειδή πραγματικά υπάρχει χλειδί παρόλο που είναι kitsch. Αυτό που έχουμε ξαναθέσει ως θέμα. Δεν μπορεί κάποιος να εκπροσωπεί τα λαϊκά στρώματα έχοντας ζήσει μια ζωή έτσι. Καλά, δεν είναι το σπίτι περίπτωση του αδερφού του βέβαια αυτό εδώ να πούμε, δεν είναι δικό ναι, του. Για, μα και εκείνος ανάλογα έχει ζήσει και τα έχουμε δει. Ναι. Είναι μια οικογένεια η οποία ανήκει θέλω σε άλλη πω, τάξη από είσαι, αυτή που πάει είσαι να διανοούμενος, είσαι διανοούμενος και μου αρέσει πάρα πολύ που σε έχουμε στην εκπομπή μας, ότι οι περισσότεροι θεωρητικοί της αριστεράς, ναι, κύριε Περίμου, ήταν αστή του κερατά. Όπως? Όπως ο Μάρξ. Τι ήταν ναι, ο Μάρξ, ο ήταν κανένα αυτοκόπεδο. Ήταν επαναστάτης, ο Μάρξ ήταν ναι, θεωρητικός. Ήταν κανένα αυτοκόπεδο που έτρεχε σε αλάνες. Όχι, ήταν θεωρητικός, έγραφε. Θεωρητικός αριστερά, αυτό σου λέει. Και πολλοί άλλοι. Ο Προυντόν δούλευε και ο Προυντόν ναι, δούλευε. Ναι, ήταν αστή του κερατά η θεωρητική της αριστεράς. Η θεωρητική προφανώς. Και ο Στέφανος θεωρητικός είναι. Στην πράξη δεν τον έχουμε δει ακόμα. Δεν δουλεύει. Στη θεωρία είναι ακόμα. Λοιπόν, μαθαίνει το του Ηράκλειτου, του Ηρόδοτου κτλ. Ναι, τα μπερδεύω λίγο. Ωραία. Πότε θα γυρίσει στην φτωχολογία, πότε θα γυρίσει η Τάσο. Στις γιορτές, λοιπόν, θα είναι και η μαμά του Τάιλερ και ο αδελφός του Τάιλερ, οι γονείς του Στέφανο Κασελάκη και ο αδελφός του, όλοι μαζί θα κάνουν γιορτές. 2 Ιανουαρίου θα πετάξει για το φανάρι στην Κωνσταντινούπολη. Α, κατευθείαν πάει Κωνσταντινούπολη. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ένα ραντεβού που το είχαν δώσει πριν από 3 μήνες, θυμάστε, στη Μεγάλη Βρετάνια που είχαν συναντηθεί. Σε παρένθεση, λέω με τον Ιερόνυμο, δεν έχει συναντηθεί ποτέ. Και θα ετοιμάσει μετά τον γυρισμό του. Στα φώτα προφανώς θα γυρίσει, γύρω σε 6 του μήνα. Μετά θα ετοιμάσει... φώτα θα κάνει στην Κωνσταντινούπολη. Ναι, θα κάνει φώτα και μετά θα γυρίσει στην Ελλάδα. Θα ετοιμάσει το συνέδριο που θα του πάρει 10-15 μέρες και θα ετοιμαστεί μετά να βάλει αρβίλια για το στρατό. Αχάκι, ωραία. Ναι, δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα, από αυτή τη κλειδί θα πάει να βάλει το χακί μετά. Δηλαδή, είναι αισθητικός, δηλαδή, καταλαβαίνεις τι άλμα είναι αυτό. Προς τα κάτω. Ναι, σε διχάζει. Βουτιά είναι, όχι άλμα. Βουτιά. Σε κενό δηλαδή και χωρίς αλεξίπτωτο που είχαν πάρει εκεί στον κρυβατοκάμαρα. Λοιπόν, να σε...